Αφίξεις που έσπασαν ρεκόρ δεκαετιών καταγράφτηκαν τον Ιούλιο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τον αριθμό των επισκεπτών από ξένες χώρες να ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ναι, είναι μεγάλα τα νούμερα. Ήδη ο Ιούλιος πιστεύω ότι έκανε ρεκόρ αφίξεων διαχρονικά στα 80 χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου. Σίγουρα δεν είναι τα νούμερα πριν από 80 χρόνια θα μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε. Πάντως, στατιστικά, αν θα βάλεις το διάγραμμα του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παράθεσε ο αερολιμενάρχης Γιώργος Πλιάκας, το αεροδρόμιο σημείωσε αύξηση 3,63% στις αφίξεις εξωτερικού σε σχέση με πέρυσι, με το ποσοστό αυτό ενδεχομένως να αυξηθεί τον επόμενο μήνα. Οι αφίξεις εξωτερικού τον Ιούλιο έφτασαν τις 661.141 έναντι 637.982 τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Είναι ένα νούμερο ιστορικό ρεκόρ αφιχθέντων για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Μεγαλύτερη ωστόσο είναι η αύξηση που καταγράφεται στις αφίξεις εσωτερικού, η οποία φτάνει το 11,75% με 67.501 επιβάτες να έχουν αποβιβαστεί στον Νίκος Καζαντζάκης έναντι 60.404 τον Ιούλιο του 2017. Είμαστε συνολικά φέτος σε σχέση με πέρυσι 14,5% σε αύξηση στο εσωτερικό, σε αφίξεις επιβατών μιλάω πάντα, αφίξεις επιβατών, και στο εξωτερικό είμαστε 9,5%. Συνολικά δηλαδή είναι γύρω στο 10-11% η χρονιά η φετινή σε σχέση με την περσινή. Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί πολλές δεκάδες πτήσεις καθημερινά, ένας αριθμός που το κατατάσσει στη δεύτερη θέση πανελλαδικά. Έχουμε έναν μέσο όρο 150 με 180 πτήσεις ημερησίως. Είναι ένα καλό νούμερο. Το προφίλ των επιβατών βάσει εθνικότητας δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτη στη λίστα των επιβατών και τον περασμένο μήνα εμφανίζονται οι Γερμανοί που παραδοσιακά επιλέγουν Κρήτη για τις διακοπές τους. 153.624 ήταν οι επισκέπτες από τη Γερμανία, 83.446 από το Ηνωμένο Βασίλειο, 61.284 από τη Γαλλία, 60.570 από Ρωσία, 41.531 από Ολλανδία και 35.933 από την Πολωνία. Σκεφτείτε ότι η περσινή χρονιά έκλεισε γύρω στα 7,5 εκατομμύρια συνολική κίνηση αφίξης και αναχωρήσεις. Άρα η φετινή θα κλείσει πάνω από τα 8 εκατομμύρια συνολική κίνηση. Μόνο τον Ιούλιο διακινήθηκαν συνολικά 1.427.113 επιβάτες και με την τουριστική σεζόν να μπαίνει μόλις στα υψηλότερά της. Με βάση τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 7 εκατομμύρια επιβάτες που είχαν πέρυσι καταγραφεί, με την κίνηση του Αυγούστου να αναμένεται εξίσου αυξημένη. Ίσως ο Αύγουστος να μας διαψεύσει και να κάνουμε νέο ρεκόρ αφίξεων ή και αναχωρήσεων ή και συνολικής κίνησης. Αν και νομίζω ότι ο Αύγουστος θα είναι πιο θετικός από τον περσινό, αλλά σε αφίξεις μπορεί να είναι λίγο λιγότερο από τον Ιούλιο, γιατί ο Ιούλιος είχε και 5 Σαββατοκύριακα, που τα Σαββατοκύριακα για μας είναι οι πιο δυνατές μας μέρες.